Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά εμείς στην πολιτική μας συζήτηση τώρα εδώ. Θα δείτε κοντά μας τον κύριο Γκιουλέκα από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριο Γκιουλέκα. Καλή σας μέρα. Κύριο Καραμέρα εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, τον κύριο Παπαδόπουλο από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε, καλώς ήρθατε. Τώρα πολιτική συζήτηση θα κάνουμε ή πολιτική εκπομπή. Πέντε δημοσιογράφοι. Είμαστε πέντε δημοσιογράφοι εδώ. Εδώ είναι... Όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Θα το φτιάξουμε. Αν μπλέξουμε πέντε δημοσιογράφοι, την πατήσαμε. Χειρότερο και από καθηγητές, ε. Ναι. Χειρότερο. Τώρα για πάμε να ξεκινήσουμε, θα λέγαμε, τον κύριο Καραμέρο. Να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι θα τα σχολιάσουμε ούτως ή άλλως. Έτσι, λογικό. Τα φώτα είναι στραμμένα όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε κάποιες κινήσεις χθες, κύριε Καραμέρο. Συζητάγαμε και πριν εδώ με τον κύριο Στούμπο και τον κύριο Κουσούλη. Και αυτό που φαίνεται να μπαίνει μπροστά αυτή την ώρα είναι η διαδικασία και όχι η ουσία, όπως έλεγαν τουλάχιστον οι σχολιαστές εδώ. Η ουσία πια είναι πολιτική. Γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό λέει δεν συζητήθηκε καν. Πάμε στη διαδικασία, στα πρόσωπα, στις φωτογραφίες και στο πώς θα βγει τέλος πάντων ο νέος πρόεδρος το Σεπτέμβριο. Τι λέτε εσείς? Το προσεγγίζετε δημοσιογραφικά και πολύ καλά κάνετε. Προφανώς και υπάρχει πολιτική ουσία. Το ότι κράτησε τόσες ώρες η πολιτική γραμματεία δεν ήταν μια τυπική διαδικασία. Υπόθηκαν και ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα και στο πλαίσιο της αυτοκριτικής, της κριτικής που χρειάζεται. Κατατέθηκαν κείμενα και εισηγήσεις. Μία από αυτές είδε και το φως δημοσιότητας του Διονύση του Τεμπονέρα, η οποία ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, νομίζω, ως συμβολή στον προσυνεδριακό διάλογο. Και θα γίνουν αυτά που πρέπει, με το ρυθμό που πρέπει και στο χρόνο που πρέπει, για να υπάρξει μια νέα μέρα. Προσέξτε τώρα. Κανένας δεν είπε... βλέπουμε παρέλαση υποψηφίων. Μετά την απόφαση. Δεν βλέπουμε πολιτικές. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία κατάθεση υποψηφιότητας. Γι' αυτό λέω ότι είναι δημοσιογραφική προσέγγιση. Μπορούν να γράφονται και να λέγονται πάρα πολλά. Υπάρχουν πρόσωπα προφανώς. Δεν το διέψευσε κανείς, εκτός από τον Γαβρίλη. Αλλά δεν το επιβεβαίωσε. Δεν το επιβεβαίωσε και κάποιος. Ναι. Και μέχρι τις 15-16 Ιουλίου που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και θα κατατεθούν υποψηφιότητες, νομίζω ότι θα δούμε και εκπλήξεις. Και αισθάνομαι ότι θα συνεχιστεί μια υποψηφιότητα εκτός πλαισίου, μια υποψηφιότητα που θα λειτουργήσει ως γέφυρα, ως συμφωνία και θα μπορέσει να τα βάλει με τις γραφειοκρατικές δομές του κόμματος. Θα μπορέσει να απευθυνθεί και στους ψηφοφόρους οι οποίοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ποια μπορεί να είναι σε αυτές τις εκλογές? Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε και υπάρχει τον Παυλόπουλο. Αλλά υπάρχει πάντως, λέτε. Προφανώς υπάρχουν πρόσωπα. Ο χώρος της κεντροαριστεράς, της οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας έχει πάρα πολύ πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό. Ναι. Και αν το δεις επί της ουσίας. Συνεπώς, μιλάμε για ένα πρόσωπο που προέρχεται από την κέντρο-αριστερά και το οποίο έχει προηγούμενη θητεία. Για να το περιγράψουμε κάπως, πρέπει να έχει ένα προηγούμενο αποτύπωμα, πρέπει να είναι ένα εντελώς φρέσκο πρόσωπο το οποίο θα έρθει να δώσει έναν άλλο αέρα. Και φρέσκα πρόσωπα υπάρχουν που έχουν αποτύπωμα και πληρώνουν όλες τις προϋποθέσεις. Και μιλάτε για κάτι συγκεκριμένο πάντως τώρα, με αυτό που λέτε. Έχετε κάτι στο δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να πάμε σε ένα γρίφο ή να φωτογραφίσουμε κάποιον ή κάτι. Κάτι περιγράφεται όμως πίσω από αυτό. Είναι προφανές όμως ότι ο πύχης δεν πρέπει να είναι το κόμμα, ο πύχης πρέπει να είναι η ελληνική κοινωνία, η Ελλάδα. Δηλαδή, ο υποψήφιος αρχηγός ή η αρχηγός να μιλήσει για τις ανάγκες της χώρας. Για ένα κόμμα το οποίο πρέπει να επανεκκινήσει, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να απευθύνει σε ευρύτερο ακροατήριο. Εγώ θα συμφωνήσω σε πολλά σημεία με την εισήγηση Τεμπονέρα, αν και εκτιμώ ότι το θέμα του χρόνου επιλογής δεν σημαίνει ότι αν υπάρξει πρόεδρος ή πρόεδρος, άντρας ή γυναίκα, θα σταματήσει ο διάλογος, θα σταματήσει η αποτίμηση. Θα είναι μεταβατικός αυτός ο πρόεδρος, κύριε Καραμέρε. Ο πρόεδρος που θα προκύψει από, μεταβατικός... από την εκλογή αρχές Σεπτέμβρη. Ναι. Θα έχει ένα μεταβατικό χαρακτήρα. Αυτό που έχουμε... Θα είναι υποπροθεσμία. Ή θα είναι ο μόνιμος πρόεδρος του κόμματος. Κύριε Παυλόπουλε, αυτό που έχουμε ως εισήγηση της πολιτικής γραμματείας και νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή και θα αποτυπωθεί σήμερα στη Βουλή, όπου έχουμε την ορκομοσία και στη συνέχεια της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή να προχωρήσουμε σε αυτή τη φάση ως κοινοβουλευτική ομάδα με τον Σωκράτη Φάμελο, που είναι ένας εξαιρετικός κοινοβουλευτικός, με αντίληψη σύγχρονη για τα πράγματα, αλλά και τη σύνθεση της γραμματείας του Προεδρείου τη κοινοβουλευτική ομάδα, είναι αυτό το οποίο θα οδηγήσει το κόμμα αυτή τη στιγμή ω προ την κοινοβουλευτική του παρουσία. Για τα υπόλοιπα δεν υπάρχει πολύ χρόνο άπλετο. Πάμε για έναν ηγέτη, λέτε, ισχυρό, έναν ηγέτη μακρά πνοή που θα οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ στι επόμενε εκλογέ του πραγματικού. Ένα πρόσωπο out of the box, αν επιτρέψετε να σα πω. Γιατί εδώ πέρα είμαστε σε safe mode. Πρέπει να δούμε τι φταίει στο software, τι φταίει και στο hardware βέβαια. Και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε με σύγχρονου νέου όρου. Και αυτό μπορεί να γίνει. Κύριε Καραμέρα, πριν από λίγο ο κύριο Κουσούλη έλεγε το εξή, ότι Το λάδι στο καντήλι του πολιτικού σχηματισμού που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένας πολιτικός παροξυσμός, τελείωσε, είμαστε στη διαδικασία του επιλόγου αυτής της ιστορίας και θα έρθει η ιστορία, η ζωή, η φύση να το καλύψει με κάτι άλλο. Μπορεί να συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, όποιος κι αν είναι ο νέος πρόεδρος, απλά ο ΣΥΡΙΖΑ ως σχήμα, ως...
Ο σχηματισμός θα έχει τελειώσει. Δεν θα μπω σε αυτή τη χριστιανική προσέγγιση, παρότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Καλά, αφήστε το λάδι. Για καντήλια τα οποία τελειώνουν το λάδι. Τους, στο μήλο, γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για δεύτερη έλευση, δεύτερα παρουσία. Την άμμο στην κλεψίδα. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας καθορίζει τη μοίρα του. Όπως στρώσουμε, θα κοιμηθούμε, δεν θα κοιμηθούμε καθόλου δηλαδή. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Νομίζω ότι αν γίνουν οι σωστές κινήσεις, δεδομένου ότι και στον χώρο της κεντροαριστεράς, της οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας αριστεράς υπάρχει μια ρευστότητα. Νομίζω ότι υπάρχει μια δυνατότητα να επανασυστηθούμε στους Έλληνες πολίτες. Αλλά αυτό χρειάζεται προφανώς συγκεκριμένη κατεύθυνση και παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα πρόσωπα. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι τα πρόσωπα, οι πρακτικές, η μεθοδολογία, το αποτέλεσμα κρίνονται και είναι σημαντικά. Κύριε Γκουλέκα, σας ενδιαφέρει τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ ή πανηγυρίζετε? Λέτε, ας διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς είμαστε πανίσχυρη κυβέρνηση, ακόμα καλύτερα. Όχι, πιστέψτε με, κύριε Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλο, ότι είμαι από αυτούς και στη Νέα Δημοκρατία αυτό πιστεύουμε, ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση, χρειάζεται και μια σοβαρή αντιπολίτευση, η οποία φυσικά θα ασκεί το ρόλο της, θα ελέγξει, θα προτείνει κτλ. Άρα, με αυτή την έννοια, καταρχήν, εγώ εύχομαι στο ΣΥΡΙΖΑ γρήγορα να τελειώσει αυτές τις διαδικασίες, να βρει το βηματισμό του. Γιατί όντως το χρειάζεται η χώρα και η δημοκρατία. Και εμείς γινόμαστε καλύτεροι. Έχετε κάποια όταν έχουμε από πίσω σε πρόσωπο? Καμία. Αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω 2-3 παρατηρήσεις αυτά που ακούστηκαν και τώρα, αλλά που ακούγονται σε όλο αυτόν τον προεκλογικό εσωτερικό διάλογο του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοώ για την ανάδειξη πολιτικού αρχηγού. Πρώτα-πρώτα είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι εδώ δεν έχουμε ακούσει κάποια προσέγγιση, κριτική προσέγγιση για το τι συνέβη στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, ακριβώς. Την πιο γενναία, και η μία μάλιστα ήταν με Τεμονέρας. Την πιο γενναία από όλες. Την πιο γενναία θα πω την έκανε ο κύριος Τεμπονέρας από ό,τι διαβάσαμε στο ρεπορτάζ. Ο Τεμπονέρας είναι και άφθαρτο, βέβαια. Είναι και εκτός. Την είχε κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις. Όχι, δεν την είχε. Εντάξει, δεν νομίζω. Δεν είχε πει ότι δεν εκφράζουμε την κοινωνία πια. Είπε για την απλή λογική, είπε για την πρόταση και πώς θα αντιμετώπισαν τα κόμματα. Δεν είχε πει ότι δεν εκφράζουμε την κοινωνία πια. Συγγνώμη για την διακοπή, αλλά το ότι η απλή αναλογική δεν απέδωσε δεν σημαίνει ότι αυτά είναι τα αίτια της αποτυχίας. Τα αίτια όχι, λέω, δεν μιλάμε πρώτη φορά τώρα. Σε ένα πολιτικό γεγονός είναι άλλα. Το δεύτερο είναι αυτό το στάδιο, το προστάδιο, δηλαδή τι διαδικασίες θα ακολουθηθούν και τι ρόλο θα παίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε όλοι. Πιστεύετε ότι θα παίξει κάποιο ρόλο? Θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να παίξει κάποιο ρόλο, αλλά όπως το βλέπω ως παρατηρητής και μιλώ περισσότερο με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα παρά με την πολιτική, γιατί στο κάτω-κάτω τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ αφορούν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφορούν σε όλους τους υπόλοιπους. Εμείς στεκόμαστε κριτικά. Και το τελευταίο για μένα, το πιο σημαντικό, είναι ότι ο αρχηγός που θα προκύψει το μετά διάστημα, δηλαδή το μετέπειτα διάστημα, είναι πόσο θα είναι ισχυρός και ικανός να συνενώσει τάσεις, να μπορέσει πραγματικά να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νέο βηματισμό, ή αν είναι ένας αρχηγός ο οποίος θα είναι αδύναμος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να επιβάλλει τη δική του γραμμή, ούτε από εκεί πέρα να κυριαρχήσει στις διάφορες τάσεις που υπάρχουν ούτως ή άλλως. Σε κάθε κόμμα υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σας αφήνει περιθώριο χρόνου, κύριε Γιουλέκα. Όλη αυτή η διεργασία, η αναζήτηση, η αβεβαιότητα στον αντίπαλο πολιτικό χώρο, σας δίνει ανάσες χρονού? Δηλαδή, να μην τα κάνετε όλα, να τα καθυστερήσετε λίγο, να βρείτε πιο εύλογο timing για να κάνετε τις παρεμβάσεις? Να σας το πω πολύ απλά. Χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, ασφαλώς μια κυβέρνηση είναι πιο ελεύθερη να κινηθεί. Πιστέψτε με, χρόνο δεν μας αφήνει ο ελληνικός λαός. Γιατί? Πρώτα-πρώτα γιατί κυβερνήσαμε 4 χρόνια. Άρα η νέα τετραετία δεν είναι μια καινούρια τετραετία με μια νέα κυβέρνηση και ένα νέο πρωθυπουργό. Είναι η συνέχεια της προηγούμενης τετραετίας. Μετρήστε με τον εαυτό σας, δηλαδή. Βεβαίως. Οι απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών είναι πάρα πολύ μεγάλες και με αυτή την έννοια δεν μας επιτρέπει χρόνο ο ελληνικός λαός για ξέρετε, μια έτσι, ένα ανάπαυση. Στάδιο επάνω. Ναι. Να πούμε ότι θα επανακαθορίσουμε, ξέρω εγώ, τους στόχους μας, τον προσδιορισμό μας. Από την πρώτη στιγμή, ο ελληνικός λαός περιμένει αποτέλεσμα. Και είναι λογικό. Όταν έχεις πρωθυπουργό το Μητσοτάκη πριν από τις εκλογές και συνεχίζει να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης μετά τις εκλογές, το δικό μου πρόβλημα περιμένω να μου το λύσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Άρα με αυτή την έννοια δεν υπάρχει χρόνο. Για πάμε και στο Πασόκ να δούμε, γιατί το Πασόκ πρέπει να χαίρεται λογικά, κύριε Παπαδόπουλε. Από αυτή την μεγάλη αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έχετε δει, εμείς έχουμε αντιμετωπίσει όλες τις διαδικασίες με πολύ μεγάλο σεβασμό, περιμένοντας να δούμε τι θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως μεγάλο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγάλο κόμμα ως προϊόν της κρίσης. Από τη στιγμή που η κρίση τελείωσε και έχει τελειώσει εδώ και κάμποσο καιρό,
αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Θυμίζω ότι στον τίτλο του λέει ριζοσπαστική αριστερά. Ναι. Ο φίλος μου ο Γιώργος μίλησε. Εσείς λέτε σοσιαλιστικό κίνημα. Ναι, 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 γι' αυτό και είμαστε και σοσιαλιστές. Όχι όλοι. Ο κόμμα, ο Ευρωπαίος Σοσιαλιστές. Ο φίλος μου ο Γιώργος μίλησε για σοσιαλδημοκρατία, για κεντροαριστερά. Κεντροαριστερή πολυκατοικία. Θέλω να πω ότι αυτό. Εδώ δεν είναι ότι δηλώσεις. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αναζήτηση ταυτότητας. Γι' αυτό υπάρχει και αυτό το μπέρδεμα. Για παράδειγμα, άκουγα τώρα τον κύριο Μαμουλάκη να είναι στον Άρη Πορτοσάλτε, να λέει πολύ σωστά πράγματα. Και εκτιμώ ότι αν αυτά τα είχε πει προεκλογικά, σχεδόν τον άνθρωπο τον είχαν διαγράψει. Mm-hmm. Είπε πολύ σωστά πράγματα για τα πανεπιστήμια, για την οικονομία, της κοινής λογικής, όχι της αριστεράς ή της, mm-hmm. Της δεξιάς. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει σε μια πολύ μεγάλη φάση περιδίνησης, από την οποία πάρα πολύ δύσκολα θα βγει εκ των πραγμάτων. Και αυτό λέει η λογική. Εσάς σας ενδιαφέρει τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Και με ποια είναι το λόγο. Προφανώς. Εδώ υπόθηκε ήδη και μια πιθανότητα συνεργασίας των δύο χώρων. Σας ενδιαφέρει αυτή η προοπτική. Σε τι επίπεδο, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, σε προεκλογικό επίπεδο. Γενικώς. Γενικώς. Εντάξει. Όμορφη χώρα είσαστε, κύριε Παπαδόπουλε. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα. Η κυρία Διαμαντοπούλου είπε κάτι. Ο κύριος Καλαματιανός είπε κάτι αντίστοιχο. Ναι. Υπάρχει μια τάση που διαμορφώνεται. Λέει, παιδιά, τώρα είναι η ώρα να τα ξαναβρούμε. Ξέρετε, όμως, θα υπάρχει μια τελική κατεύθυνση. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελική κατεύθυνση, τι θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα. Εγώ εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει μια στροφή προς τον αριστερισμό, προς τα αριστερά. Προς τα αριστερά, λέτε. Για ένα ακριβό λόγο. Γιατί αυτό θα είναι ο τρόπος να επιβιώσει. Αυτό σας συμφέρει, μήπως. Όχι. Δεν κάνω τώρα. Για να αρπάξετε κομμάτι του τέτοιου. Εγώ την Κυριακή έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας το ίδιο βράδυ θα αποχωρήσει, δείχνοντας αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια. Μου την έπεσαν, επιβεβαιώθηκα τρεις μέρες μετά. Εγώ πιστεύω θα πάει προς τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη φάση για να θωρακίσει τα σύνορά του. Mm. Έτσι γίνεται σε ένα κόμμα της αριστεράς. Θα πρέπει να θωρακίσει τα σύνορά του. Το ηγετικό απαράτ έχει λογική, κοιτάζει προς τα αριστερά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σε πρώτη φάση θα πάει προς τα εκεί. Τώρα, θα έχει ενδιαφέρον ποιος θα γίνει πρόεδρος. Εγώ διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις πληροφορίες που λένε ότι η κυρία Αξιόγλου έχει ενημερώσει ότι δεν θέλει να είναι υποψήφια, ναι, επικαλούμενη και το γεγονός ότι είναι νέα μαμά, και αυτό είναι πολύ mm-hmm. σεβαστό νομίζω από όλους. Αν συμβεί αυτό, δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σε σχέση. Το ισχυρό πρόσωπο η Αξιόγλου είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όπως το λέτε, αυτό όχι, λέτε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή με βάση. Αν λέτε ότι είναι μονόδρομος η Αξιόγλου, δεν υπάρχει βάση. Όχι, δεν λέω ότι είναι μονόδρομος. Προφανώς θα προκύψουν και άλλες υποψηφιότητες. Κρατάω και αυτό που λέει ο Γιώργος για πρόσωπο mm-hmm. έκπληξη. Όμως εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε μια πολύ μεγάλη φάση εξωτερικής και θα βγαίνουν οι διαφορετικές απόψεις. Είναι πολύ δύσκολο, έως απίθανο, χωρίς την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα να συνυπάρξουν οι λεγόμενοι πασοκογενείς με τα στελέχη που έχουν τόσο αριστερές καταβολές. Δεν τους θέλετε και εσείς πίσω, δεν τους καλείτε. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση το εξής. Δεν έχετε απευθύνει, δεν έχετε τοποθετηθεί, κρατάτε μια απόσταση από τα πράγματα και δεν έχετε κάνει μια τοποθέτηση που να λέει ότι ανοίγετε τις πόρτες, άνθρωποι μπορεί να θέλουν να επαναπατριστούν, να επιστρέψουν, ακόμη και κεντροαριστεροί μπορεί να θέλουν mm-hmm. να ζητήσουν άλλη πολιτική στέγη, γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν όλη αυτή την αντάρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την κατάρρευση των ποσοστών. Δεν τους θέλετε όλους. Δηλαδή, Σπύρτζης, Ξενογαλακοπούλου, αυτούς λες, Φραγκούσης. Πασοκογενείς, ναι, αλλά και οι υπόλοιποι μπορεί να είναι κεντροαριστεροί και να θέλουν να έρθουν τώρα στο Πασόκ. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε, όμως είναι πολύ νωρίς. Έχουν γίνει πριν μια εβδομάδα οι εκλογές, δεν έχουν συνεδριάσει καν ακόμα τα δικά μας όργανα. Και δεύτερον, είναι και θέμα σεβασμού. Θα τους ξαναβλέπατε αυτούς στο Πασόκ, στο χώρο. Είναι θέμα πολιτικού. Πολιτικούς που έφυγαν, έγιναν υπουργοί στο ΣΥΡΙΖΑ, να ξαναγυρίσουν. Όχι. Αυτά τα πρόσωπα έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι πρόσωπα που είχαν καρέκλα, οι πόρτες είναι κλειστές. Mm. Πρόσωπα που πήγαν για την καρέκλα στο ΣΥΡΙΖΑ, οι πόρτες είναι κλειστές. Mm. Εγώ όμως ούτε την δικαιοδοσία έχω να χαράξω γραμμή, ούτε να πω κάτι παραπάνω. Όμως, δεν είναι λίγο βαρύ να λέτε για την κυρία Ξενογεννακοπούλου. Όχι, δεν το είπα εγώ για την κυρία Ξενογεννακοπούλου, που με εμένα την κυρία είναι και προσωπικά πολύ συμπαθής και έχω και προσωπική σχέση. Το λέω για την κυρία Ξενογεννακοπούλου, είναι από τους πιο έτσι ήπιους, από τις πιο ήπιες πολιτικές παρουσίες σε ολόκληρο τον κεντροαριστερό χώρο. Τη λέτε ότι πήγε για την καρέκλα. Δεν το είπα για την κυρία Ξενογεννακοπούλου. Όχι, δεν περισσεύει κανένας. Για τον κύριο Ραγκούση, ας πούμε, ή τον κύριο Σπίτζη. Καλά, προφανώς. Για τον κύριο Ραγκούση είναι νομίζω προφανές. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ωραίο να μπω στην ονοματολογία και δεν είναι και ευγενικό και για τους ανθρώπους και για μένα, γιατί εγώ μπορεί να έχω μια προσωπική εκτίμηση, μια συμπάθεια. Ο καθένας από τη διαδρομή μπορεί να έχει και διαφορετική άποψη. Αυτά θα τα αποφασίσει και ο κύριος Ανδρουλάκης και τα συλλογικά όργανα. Όμως είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού.
όταν ένα κόμμα αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και έχει μπροστά του τις διεργασίες, να δείξει σεβασμό. Εγώ είμαι αυτής της πολιτικής κουλτούρας, αυτής της πολιτικής. Πάντως τρίβεται τα χέρια σας στο Πασόκ. Αυτό και όχι σαν πώς βλέπεις να πας να αρπάξεις κάτι από όταν ένα κόμμα αντιμετωπίζει δυσκολίες. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε τις διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι μπορεί να. Δεν μας είπα τώρα αν σας ενδιαφέρει η ενοποίηση αυτού του χώρου, του κέντρου αριστερού χώρου. Μα να σας πω κάτι. Δεν μπορείς να μιλήσεις για ενοποίηση. Πρέπει να δεις ποια κατεύθυνση θα πάρει. Εγώ σας λέω θα είναι πολύ δύσκολη η συνύπαρξη. Θα είναι πολύ δύσκολη η συνύπαρξη στελεχών που προέρχονται από το Πασόκ, οι λεγόμενοι Πασοκογενείς, έτσι να το συνεννοηθούμε, με πρόσωπα τα οποία έχουν μια αριστερή ή και αριστερίστικη λογική. Εγώ πιστεύω θα αντιμετωπίσει δυσκολίες ο ΣΥΡΙΖΑ συνύπαρξης στο εσωτερικό. Βλέπετε και διάσπαση, που δηλαδή, απουσιάζει, διάσπαση. Από τη στιγμή που απουσιάζει. Ναι, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Και αυτό από τη στιγμή που απουσιάζει η ηγετική και ενοποιητική παρουσία του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να παίξει, κύριε Καραμέρο, κάποιο ρόλο? Ο κύριος Τσίπρας. Πέρα από τη, ναι, ναι, από τη στιβαρότητα, από την ηγετικότητα. Από το να είναι επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου. Μην προτρέχετε, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας παραμέρισε. Μετά την ανακοίνωσή του, την παρέμβασή του, την τοποθέτησή του, παραμέρισε, να θυμίσω. Νομίζω ότι είναι μία περίοδος χειραφέτησης για το ΣΥΡΙΖΑ το να έχει στην κοινοβουλευτική ομάδα ένα πρώην πρωθυπουργό. Θα είναι παρόν σε εξελίξεις. Προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του, έχει τέτοιες παραστάσεις, τέτοιο δίκτυο στο εξωτερικό, τέτοια αποδοχή στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς σε όλη την Ευρώπη, δεν νομίζω ότι δεν θα παίξει κάποιο ρόλο. Πόσο παρόν θέλετε να είναι? Πόσο παρόν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι? Εγώ 10 λεπτά σαν μετά. Σαν να μην έφυγε ποτέ, ναι, ή με έναν διακριτικό ρόλο. Επειδή γνωρίζω τον Αλέξη Τσίπρα τότε που ήμασταν 15 ετών, 20 λεπτά μετά τις ανακοινώσεις του Ζάπιο, έγραψα ότι ακόμα και ο καλύτερος και πιο ανθεκτικός της γενιάς μας έχει ανάγκη για μια πολιτική αγρανάπαυση. Οπότε, αν ανατρέξετε στο λίμα αγρανάπαυση, έστω τι σημαίνει για τον διαβάσαμε, τομέα, διαβάσαμε. Έχει ένα διαβάσαμε συγκεκριμένο χαρακτήρα. Νομίζω ότι θα είναι παρόν, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό θα σκιάζει τις όποιες επιλογές έχουν για την επόμενη μέρα στο χώρο. Ότι θα είναι παρόν μπορεί να είναι και ίσως να είναι και πιο ενεργά παρόν από ό,τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα στους πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε παρόν στο παρασκήνιο. Αλλά δέσπα, να επιστρέψει υπάρχει περίπτωση? Δεν μπορώ να ξέρω τι θα συμβεί με τώρα. Τρόπο. Είμαστε Δευτέρα πρωί 3 Ιουλίου στο Sky και συζητάμε για τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα μακροπρόθεσμα, δεν μπορώ να το ορίσω εγώ. Αλλά νομίζω ότι είναι πάντα παρόν. Ότι είναι πάντα παρόν, λέτε. Τι λέτε, κύριε Παπαδόπουλε? Θέλω να πω ότι η σκιά του Αλέξη Τσίπρα θα είναι πολύ μεγάλη. Είδατε ποιες λέξεις χρησιμοποιώ? Όχι, εγώ δεν μιλάω για σκιά. Θα είναι πολύ μεγάλη. Και επειδή ο κύριος Τσίπρας, είπε ο Γιώργος, και εγώ το γνωρίζω εξίσου καλά, έχουμε συνυπάρξει πάρα πολλά, και περισσότερο, πάρα πολλά χρόνια. Εγώ έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας θα δείξει πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Και ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ το ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει ότι οτιδήποτε θα κάνει θα είναι δύσκολο για τον ή την διάδοχό του. Άρα είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα είναι απόν. Με ποια έννοια? Ότι δεν θα είναι εύκολο να κάνει δεν το οτιδήποτε ζωή του νέου για να μην δυσκολέψει τον επόμενο πρόεδρο. Εσείς αυτό θα είναι το επόμενο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ? Όχι, δεν νομίζω εγώ κάτι. Όχι. Εσείς, γιατί έχει ακουστεί το όνομά σας εκπρόσωπο? Δεν, όχι. Δεν μου προκύπτει. Δεν σου έγινε καμιά πρόταση? Και να μου είχε γίνει, δεν θα σα το έλεγα. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή. Και να μου είχε γίνει, δεν θα σα το έλεγα. Είναι άλλη απάντηση από το δεν νομίζω ότι μου προκύπτει. Όχι, όχι. Πάντω σα έγινε και δεν δέχεστε. Όχι. Δεν κάνω τέτοιε. Εσεί συζητάμε. Ο Ανδρέας περιμένει ο Ανδρέας να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί για το 11,5% και μετά. Ναι. Να κάτσει ο κουρνιαστός λίγο αυτή τη μεγάλη. Μόλις τα λέτε. Κύριε Γιουλέκα, εσείς με τους Σπαρτιάτες και την νίκη από πίσω σας στη Βουλή, πώς θα τα βγάλετε πέρα? Από πίσω από την Νέα Δημοκρατία θα είναι. Προφανώς εκεί, από ό,τι έδειξε το νέο σχέδιο. Όλα δεξιά δηλαδή. Καταρχήν, οι Σπαρτιάτες δεν έχουν καμιά σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι θα το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε και με τη Σπάρτη. Ούτε και με τη Σπάρτη. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι, όπως κάναμε το άνοιγμα στο κέντρο, να συνεχίσουμε έτσι προς όλες τις πλευρές, να καλούμε τους ανθρώπους που πιστεύουν στις αξίες της Νέας Δημοκρατίας να συσπηρωθούν μαζί μας. Πάντως, κύριε Γιουλέκα, να πω μια κουβέντα. Κλείνουμε εδώ, κύριε. Να δείτε κι εσείς και να δει όλος ο κόσμος αυτή την έρευνα του Πανεπιστημίου της Τουλούζ, που δείχνει ότι η ακριδεξή ρητορική στελεχών σας δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Η Τουλούζ το είπε αυτό? Θέλει πολύ μεγάλη ακροδεξιά. Δεν έχουμε χρόνο. Η ακροδεξιά ρητορική σου λέει. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ.